έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον κύριο Χρήστο Λιάπη. Είναι ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, είναι ψυχίατρος και διδάκτορ πανεπιστημίου. Να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε και να καλησπερίσουμε και τη συνάδελφο τη Μέρη Καριωτάκη, η οποία έχει ασχοληθεί σε επίπεδο ρεπορτάζ ενδελεχώς μετά του ΚΕΘΕΑ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Κύριε Λιάπη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία να μοιραστούμε πραγματικά ένα σημαντικό κομμάτι από το έργο μας με το εκλεκτό τηλεοπτικό κοινό της αγαπημένης Κρήτης. Λοιπόν, την 5η στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή συνέντευξη για την παρουσίαση του απολογισμού έργου για το 2020. Η βάση θα είναι στην Κρήτη και θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Γιατί επιλέξατε το νησί μας? Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Ένα μήνυμα ότι δίνουμε βάρος στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη των δομών μας και των υπηρεσιών μας. Και θέλουμε επίσης να στείλουμε και το μήνυμα ότι σε μια χώρα η οποία πέρασε πάρα πολλά κύματα δυσκολιών με αποκορύφωμα την τελευταία πανδημία, να υπάρξει ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα δύναμης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων οι οποίες φούντωσαν μέσα στον καιρό της πανδημίας, εδώ από το νησί της Κρήτης, από μια κοινωνία με όμορφες ιδιαιτερότητες, από μια κοινωνία που επίσης χτυπήθηκε από την κοινωνικο-οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία. Δεν ξεχνούμε ότι μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομικής ζωής βασίζεται στον τουρισμό, ο οποίος επλήγει. Αλλά από εκεί και πέρα η Κρήτη συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της Ελλάδας. Είναι και η ίδια μια κοινωνία που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έτσι, και για να μην ξεφύγουμε πολύ από το θέμα και επειδή το θίξατε, ήταν όντως μια χρονιά αυτή της πανδημίας με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως εξαρτήσεις και τις οικογένειές τους, σαφώς, έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό, προβλήματα τα οποία διωγγώθηκαν λόγω αυτής της ιδιαίτερης συνθήκης και είναι κάτι που και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ και εσύ Μέρη το έχεις καταγράψει πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Και νομίζω, καλησπέρα και από μένα. Κύριε Λιάπη, είστε και σε μια περιοχή. Κρήτη έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες που είπατε. Έχει όμως και ένα δικό σας πρόγραμμα, το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, το οποίο είναι σάρκα από τη σάρκα μας, θα λέγαμε. Οι Κρήτες έχουν στηρίξει το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, γιατί έχουν καταλάβει τι προσφέρει το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη στους Κρήτες. Και μιας και είστε εδώ, πάμε στα σπουδαία και τα σημαντικά. Θέλουμε να μας πείτε από εδώ, από την Κρήτη TV, ποιο είναι το μέλλον του ΚΕΘΕΑ γενικότερα και φυσικά του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Ακριβώς επειδή από την πρώτη στιγμή η κοινωνία της Κρήτης αγκάλιασε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, ένα πρόγραμμα που δίνει πραγματικά ένα νήμα ζωής, έναν μύτο ζωής, για να μπορέσουν οι συνάνθρωποι μας να βγουν από το λαβύρινθο της κάθε είδους εξάρτησης. Ακριβώς στον απολογισμό που θα παρουσιάσουμε την 5η από εδώ, από το Ηράκλειο, αξίζει να αναφέρουμε ότι από το 2019, από τα τέλη του 2019, οπότε και ανέλαβα το τιμόνι του ΚΕΘΕΑ, 29 νέες μονάδες, ανάμεσά τους 13 πολυδύναμα κέντρα, έχουν υλοποιηθεί και αξίζει να πούμε ότι ειδικά για την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν η εβδομάδα της αφιερωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, είχαμε και την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, δεν προλάβαιναν εδώ οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι σας, το προσωπικό μας του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, αλλά και τα μέλη, οι ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους, που για αυτούς γίνεται όλη η δουλειά, να εγκαινιάζουν όχι απλά κτίρια και τείχους, αλλά πραγματικές δράσεις. Είχαμε το πολυδύναμο κέντρο περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά, είχαμε την κινητή μονάδα περιφέρειας Κρήτης και τη μονάδα για τα άτομα με ψυχιατρική συνοσιρότητα, τη λεγόμενη μονάδα διπλής διάγνωσης, εδώ στο Ηράκλειο αυτή. Στην Ιεράπετρα είχαμε τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων που παραχώρησε ο ΑΕΔ, και βεβαίως και το πολυδύναμο κέντρο
με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Από εκεί και πέρα, γενικότερα για το ΚΕΘΕΑ σε πανελλήνια κλίμακα, αυτό που μπορώ να πω και να δεσμευτώ και εδώ από την Κρήτη, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το θεραπευτικό του μοντέλο, σε καμία περίπτωση κάποια σενάρια που είχαν διακινηθεί ότι δήθεν κλείνει το ΚΕΘΕΑ, αυτά φαίνεται εκ των πραγμάτων, ότι δεν γίνεται ένας οργανισμός να κλείνει και εδώ, μόνο στην Κρήτη, 1,5 μήνα μετά να παρουσιάζεται όλο αυτό το έργο δουλειάς. Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε εδώ για μια κοινωνία η οποία χτυπήθηκε μέσα στον κορονοϊό. Είναι γνωστό διαχρονικά το πρόβλημα που εμφανίζεται, ας πούμε, ιδιαίτερα οξυμένο στην Κρήτη σε ό,τι αφορά την εξάρτηση από το αλκοόλ, διότι το ΚΕΘΕΑ δεν ασχολείται μόνο με τις παράνομες ουσίες, αλλά ασχολείται και με τις νόμιμες εξαρτήσεις, το αλκοόλ, το τζόγο, που επίσης εδώ στην κριτική κοινωνία έχει δυστυχώς τα δικά του σημεία έξαρσης. Μέσα στην πανδημία είχαμε και τον ηλεκτρονικό τζόγο, γιατί όλοι βρεθήκαμε, και εδώ θα μιλήσω λίγο και με την ιδιότητά μου ως ψυχίατρος, βρεθήκαμε καθυλωμένοι μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ή ενός τάμπλετ ή στα κινητά μας τηλέφωνα, είτε για να επικοινωνήσουμε δεδομένης της φυσικής αποστασιοποίησης που επιβλήθηκε για την προστασία της δημόσιας υγείας, είτε για να ενημερωθούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως εξαρτητικές συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την εξάρτηση από το διαδίκτυο ή με την παθολογική σχέση από ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνίδια, και αυτό είναι ιδιαίτερα για τα παιδιά που επίσης αντιμετώπισαν ένα πρωτόγνωρο φάσμα δεδομένης και της αλλαγής δεδομένης και της τηλεεκπαίδευσης. Είμαστε λοιπόν εδώ με πάρα πολλές δράσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 7.289 θέσεις, νέες θέσεις υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν μέσα στο 2020. Περίπου πάνω από 1.500 από τις θέσεις αυτές έχουν να κάνουν με προσφορά υπηρεσιών εδώ στην Κρήτη, νομίζω λοιπόν. Άρα να το επαναλάβουμε, κύριε Ελιάπη, για να γίνει κατανοητό. Αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα, ένα λεπτό. Ναι. Το κλείνει το ΚΕΘΕΑ με την έννοια του λουκέτου. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να κλείσει με την έννοια του κατεβάζει ρολά, κλείνει τα προγράμματά του. Κυρία Καριωτάκη, επιτρέψτε μου να πω, μην το λέτε έτσι. Θέλω ακριβώς να μου πείτε μόνο αν αυτό σημαίνει ότι αλλάζει ταυτότητα, ίσως, ότι αλλάζει Όχι. κατεύθυνση, ίσως. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή της του Προεδρικού, της ΠΝΠ, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του 2019 και μετά, είναι λίγο θολή η κατάσταση με την έννοια το ότι δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο κεντρικό όραμα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τους εργαζόμενους, πολλά ερωτήματα από τους ωφελούμενους, ναι, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο, ναι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το όραμα, τι πρόκειται να συμβεί, υπάρχει όραμα, είναι όλα θολά αυτή τη στιγμή. Κατά τόπους φυσικά και γίνονται πράγματα, όχι μόνο η Αριάδνη, ο Νόστος, πολλά κομμάτια, πολλά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Όμως κεντρικά υπάρχει ένα κεντρικό όραμα. Ακριβώς αυτό το κεντρικό όραμα ήρθαμε να επικοινωνήσουμε εδώ από την Κρήτη. Αυτά τα στοιχεία του απολογισμού που ήδη εισαγωγικά εξέθεσα σήμερα και θα παρουσιαστούν στην ολότητά τους την Πέμπτη, κάθε άλλο παρά θολό τοπίο νομίζω ότι αποκαλύπτουν. Αποκαλύπτουν ένα τοπίο ανάπτυξης, αποκαλύπτουν ένα τοπίο το οποίο είναι προσανατολισμένο στην επόμενη μέρα, είναι προσανατολισμένο στον άνθρωπο και στην κοινωνία, και πραγματικά το ΚΕΘΕΑ, το οποίο σέβομαι βέβαια αυτό που λέτε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό είχε να κάνει με τον τρόπο ορισμού της διοίκησης, αλλά νομίζω ότι με έναν τέτοιο απολογισμό και με ένα τέτοιο ανάπτυγμα δράσεων κατά κυριολεξία ανάπτυξης, ούτε το θεραπευτικό μοντέλο δείχνει πουθενά να κινδυνεύει, πουθενά δεν άλλαξε, πουθενά δεν απειλήθηκε ο στεγνός χαρακτήρας των προγραμμάτων μας. Οι κοινότητές μας παραμένουν έτσι όπως τις ξέρατε, στεγνές. Τώρα, το ότι αλλάζει το τοπίο των εξαρτήσεων, ότι μπορεί να δούμε και στα επόμενα χρόνια και στους επόμενους μήνες, όταν φύγει σιγά σιγά η πανδημία από το προσκήνιο, να φουντώνουν άλλες μορφές εξαρτήσεων, να βλέπουμε ένα τοπίο που να προσομοιάζει στο πώς είχε διαμορφωθεί το τοπίο των εξαρτήσεων λίγο μετά την κοινωνικο-οικονομική κρίση του
2008-2009 και της δεκαετίας που ακολούθησε, όπου είδαμε να φουντώνουν τα φτηνά ναρκωτικά, τα εύκολα προσβάσιμα ναρκωτικά. Για όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το προφίλ των χρηστών αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με τον τυπικό χρήστη ηρωίνης. Και η κάθε κοινωνία έχει, όπως το είπαμε, ξεχωριστά χαρακτηριστικά, άρα και ξεχωριστά φάσματα εξαρτητικών συμπεριφορών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω, αντιλαμβανόμενος όλη σας την αγάπη για το ΚΕΘΕΑ, γιατί πραγματικά και εδώ στην Κρήτη το βλέπω και το ζω από το λίγο διάστημα που είμαι και από τις επόμενες μέρες που θα πυκνώσω έτσι τις επισκέψεις μου σε όλες τις δομές, σε κάθε γωνιά του νησιού. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, παρά μόνον επιταχύνονται οι ρυθμοί της ανάπτυξης. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε γραφειοκρατικά προσκόμματα και να θέσουμε πραγματικά ένα στίγμα το οποίο να μπορεί να προσφέρει αυτό που χρειάζεται και αυτό που θα χρειαστεί η κοινωνία. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ελιάπη, για την παρουσία σας στο Δελτίο μας. Να ευχαριστήσω θερμά και τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη.